κύριο Τσακαλώτος. Τι να κάνω, οι κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι είναι. Έχουν δικαίωμα να αφήσετε, κύριε. Δεν ξέρουμε τον κανονισμό. Κυρία Πρόεδρε, κυρία Πρόεδρε, εσείς παραπάνω από όλες και όλους ξέρετε το βαθύτατο σεβασμό που έχω στους δικηγόρους και στους νομικούς γενικότερα. Έχουν ένα μειονέκτημα ότι δεν τα πάνε πολύ καλά στα μαθηματικά. 18 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, 2 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Αν δεν απατούμε, αυτό είναι ένας λόγος 9-1. Και αν δεν κάνω πάλι λάθος, δεν έχουμε 9 φορές παραπάνω βουλευτές από εσάς, ίσως στις επόμενες εκλογές, αλλά όχι αυτή τη στιγμή. Να το καθαρίσουμε τα μαθηματικά σε αυτό. Το δεύτερο, για την ΕΔΙΣ. Όντως, καταργούμε την ΕΔΙΣ και για να το εξηγήσω για όσοι δεν καταλαβαίνουν τι σημαίνει αυτό, παλιότερα η σύλληψη ήταν ότι θα ήταν ένα δουσού και θα είχε 4 υποταμεία, τα ΙΠΕΔ του Χουσού, ΕΔΙΣ που είναι για τις ΔΕΚΟ και ΕΤΑΔ που είναι για τα ακίνητα και αποφασίσαμε ότι ακριβώς για να υποστηρίξουμε το δημόσιο χαρακτήρα των ΔΕΚΟ να διευρύνουμε το δουσού από 7 σε 9, το δουσού όχι της ΕΔΙΣ, δεν θα υπάρχει ΕΔΙΣ του υπερταμείου, να είναι 9 αντί για 7, να υπάρχουν 2 μέλη που ειδικεύονται στις δημόσιες επιχειρήσεις, για να μην υπάρχει μια λογική ιδιωτικών κριτηρίων μόνο όταν γίνεται αυτή η αναδιάρθρωση των επιχειρήσεων, που πρέπει να σας πω είναι πολύ μεγάλη ανάγκη και να σας το πω και αυτό κύριε Δένδια, ένας λόγος που υπάρχει επιβολή αυτού του οργανισμού είναι ότι πώς λειτουργούσαν τα ΔΕΚΟ τα 40 χρόνια μετά από τη μεταπολίτευση στα δικά σας χέρια και στους καλούς σας συναδέλφους. Θα σας πω πολύ σύντομα το νέο οργανισμό για τις εισαγγελικές παραγγελίες. Γιατί έγινε, γιατί το εξήγησα και στην, αυτό ήθελα να σας πω, και στην Επιτροπή, αλλά και σε μια ερώτηση, δεν θυμάμαι ποιος μου το έκανε και απάντησα, πήρα το λόγο. Αυτό που γινόταν μέχρι τώρα ήταν τελείως άναρχο και εμπόδιζε την ιεράρχηση θεμάτων φοροδιαφυγής. Γιατί γινότανε εισαγγελικές παραγγελίες και πάντα είχαν προτεραιότητα γιατί όλοι σέβονται τους εισαγγελείς και το κάθε ΔΟΕ έπρεπε να σταματήσει τη δουλειά και να κάνει αυτό χωρίς να ξέρουν αν όντως ήταν σημαντικά πράγματα. Τι καλύτερο λοιπόν, η ΑΔΕ δεν το θέλει αυτό, θέλει να συνεχίσει τους δικούς ελέγχους με πολύ συστηματικό τρόπο και πολύ καλή ιεράρχηση και άρα έχουμε ένα νέο οργανισμό που θα είναι για τις εισαγγελικές παραγγελίες που αναγκαστικά αυτός ο νέος οργανισμός θα έχει ιεραρχήσεις. Πάω τώρα στο θέμα των ανακύκλωση των, της φτώχειας που μου έβαλε ο αντιπρόσωπος της Δημοκρατικής Παράταξης. Νομίζω ότι είπα ήταν σαφής. Αυτό το πράγμα που είπα ήταν σαφές. Ότι τα χρήματα για τα επιδόματα έρχονται από την επισκόπηση δαπανών. Και μου βάζετε ένα άλλο θέμα. Το άλλο θέμα για το ότι το πλεώνασμα, κάνουμε υπερπλεώνασμα και αυτό το μοιράζουμε μετά στους φτωχούς. Το έχω εξηγήσει όμως πάρα πολλές φορές. Με στενοχωρεί πάρα πολύ ότι σε αυτή τη Βουλή δεν υπάρχει ποτέ συνέχεια στις συζητήσεις. Λέμε ένα πράγμα, λέει κάποιος άλλος και μετά το ξαναλέμε το ίδιο. Ο λόγος που έχουμε υπερπλεώνασμα ούτε στόχος ήτανε, ούτε θα προτιμούσαμε να ήταν αλλιώς, αλλά και οι θεσμοί, και ιδιαίτερα του ΔΝΤ, για να είμαστε δίκοι, υποτιμάν ή υπολογίζουν την απόδοση των μέτρων και παρόλο όλα αυτά που είπατε για τη φοροδιαφυγή, ότι δεν κάναμε τίποτα, το τελευταίο νούμερο που ξέρω από το πρόγραμμα Εθελούσιες Αποκάλυψης είναι 700 εκατομμύρια και άρα αν έχεις έξτρα 700 εκατομμύρια και αν έχουν κάνει λάθος, έχεις ένα υπερπλεώνα
πλεώνασμα πάνω από το στόχο. Αυτό δεν λέγεται ανακύκλωση της στόχιας, δεν καταλαβαίνω αυτό. Πάω στην τελευταία σας ερώτηση και το έβαλε και κυρίως Κουτσούκος, αν δεν κάνω λάθος, ότι υπάρχουν δύο γραμμές. Κάποιοι λένε ότι αυτό ήταν επιβολή, κάποιοι λένε ότι δεν είναι τόσο χάλια. Γιατί δεν μπορούν να ισχύουν και τα δύο? Γιατί δεν το καταλαβαίνω, δεν βλέπω κάποια λογική αντίφαση να λες ότι διαπραγματεύτηκες στο lockout που το θέλανε, το χρόνο που χρειάζεται να ανακοινωθεί μια απεργία, τα κέρδισε αυτό, αυτό το έχασες, δεν ήταν επιλογή σου, αλλά μετά να κάνεις μια σοβαρή συζήτηση, όπως προσπαθώ να κάνω εγώ μια σοβαρή συζήτηση για τη σοβαρότητα αυτής της υποχώρησης. Γιατί μπορεί να κάνεις μια υποχώρηση που το βαθμολογείς με σοβαρότητα 8 στα 10, 5 στα 10, 2 στα 10, 1 στα 10. Άρα αυτό δεν έχει κάποια λογική αντίφαση. Και είπα στους συντρόφους του ΚΚΕ ότι από όλα τα μέτρα δεν μπορεί αυτό να είναι πολύ βασικό στην ανάπτυξη αγώνων του συνδικαλιστικού κινήματος. Θεωρώ ότι υπάρχουν πολύ περισσότερα προβλήματα που είναι αντικειμενικά που να το λύσουμε, αλλά και προβλήματα εσωτερικά, ενδογενή προβλήματα που πρέπει το συνδικαλιστικό κίνημα. Γιατί είναι τροπή κατά κάποιο τρόπο το συνδικαλιστικό κίνημα. Με αυτό το παράδειγμα που έκλεψα από την Υπουργό Εργασίας, δηλαδή σε 80 ανθρώπους να μην μπορεί να μαζέψει 40 για να πάρει μια απόφαση. Δεν λέω πάλι ότι ήταν επιλογή μας, αλλά λέω ότι μια σοβαρή αριστερά, με σοβαρά αριστερά κόμματα και ένα συνδικαλιστικό κίνημα θα ήταν το τελευταίο εμπόδιο για να μπορεί να αναπτυχθούν οι αγώνες που θα θέλατε εσείς και εμείς. Κύριε Παφίλη, θέλετε...